Εντάξει, τώρα παιδιά, τα νεύρα κρόσια όταν αρχίζουν. Σου λείπουν οι άνθρωποι σου, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Σου λείπει το φαγητό. Ναι, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις κάτι που μπορεί να το προσπερνούσες στην καθημερινότητά σου, εκεί είναι αιτία για να πιαστείς τα χέρια. Και η αλήθεια είναι. Για να είσαι και λίγο κουζουλός, για να το πω στα κρατικά. Ποιος είναι ο κουζουλός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εσύ ποιος λες? Ρε παιδιά, εγώ είναι ο τελειώ, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Εκεί όντως ήταν σαν να τον έγραφε λίγο τον άνθρωπο. Ήταν ηρωνικός, δεν είναι δηλαδή ότι κοίτα, κάνω ηλιοθεραπεία και πραγματικά talk to my hand, όχι, talk παιδιά, to God. Όταν έχεις ένα πρόβλημα και θες να το συζητήσεις με τον άλλον και ο άλλος κρατάει μια στάση ηρωνική και, και πάρα πολύ cool και χαλαρή και σε ηρωνεύεται, νομίζω ότι τα νεύρα σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να είναι υπομονετικός και τα λοιπά μπορεί να σπάσουν περισσότερο. Ναι, κοιτάξτε. Είναι και πείνα, σκέφτονται και λίγο τα κρουασάν που χάθηκαν. Τα μπέργκερς. Όχι, δεν χάθηκαν, δεν κέρδισαν καλέ. Τα φάγανε τα κρουασάνια. Τα φάγανε, είδε. Οι άλλοι. Οι άλλοι κερδίσαν. Οι μαχητές λέει χάσανε πάλι την ασυλία. Α, το φαγητό λε. Το φαγητό όμως χάθηκε. Και από δύο φορές δεν χάθηκε και ο Έλληνα. Παιδιά, εγώ ψηφίζω Δαγκωτό το Γιάννη Σπαγιάρα. Που είναι στην κουζινάρα. Δεν νομίζεται ποτέ όπω και ο Μπο. Αλλά έχει και άποψη. Είναι ο κλασικό Έλληνα αγαπημένο. Μπορεί να πει αυτό που σου λέω. Γιατί δυστυχώ. Βλέπουμε την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας που αυτός που θα ξεχωρίσει δέχεται επιθέσεις ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν τα περισσότερα κόμπλεξ. Καλά, εντάξει, μην βγάλουμε εγώ το στέλιο κομπλεξικό επειδή τσακωθήκανε ή τον οποιοδήποτε. Δεν μιλάει μόνο για το συγκεκριμένο. Ναι, γενικά, ότι γενικώς τον έχουν στοχοποιήσει. Μα και στις δύο ομάδες στοχοποιούνται. Αυτοί που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες και φαίνεται όπως είπε. Αυτό μα μπορεί να είναι και θέμα στρατηγικής. Δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα κόμπλεξ. Δηλαδή, όταν όλοι πάνε εκεί για να κερδίσουν, προφανώς. Και στη ζωή είναι θέμα στρατηγικής να πυροβολείς τα δέντρα που είναι καρποφόρα. Αγάπη μου, σου πήραν μήλα, σου πήραν πορτοκάλια. Γιατί δεν το βλέπετε γύρω σου? Έχει δίκιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, είναι, σου λέω αυτό που κάποιοι φορές ό,τι και να μου πήρανε, θα μου πάρουν και κάτι που γιορτάζεται σήμερα. Αγαπώ την Πέτη Μαγκύρα. Μια μπριζόλα. Μια μπριζόλα. Αγαπώ την Πέτη. Μόνο. Πριν, γιατί συνοδεύεται σήμερα δεν και με κάτι άλλο. Δεν είμαι... Δεν χαρίζω κάστανα χωρίς μπριζόλες.